Με στο κρύο, με στη ζέστη, τραφικάντε! Γιατί μου μιλάς αγγλικά? I cannot speak in Greek now. Μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να πληρώσω. Φίλιππε, δεν είναι σωστό. Καταρχήν, cut. Θάλασσες, θεούς, παλάτια μου είχες τάξει εσύ. Είσαι ερωτευμένη. Έχεις άνθρωπο. Έχω και εγώ δεν έχω άνθρωπο σήμερα. Παιδιά, αυτό είναι το θάρρος η αλήθεια. Άκοπο θα πει. Αυτό θα το παίξει. Χωρίς μοντάζ. Άκοπο. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα θάρρος η αλήθεια. Yeah. Έχω εδώ μαζί μου την Ζωζεφίνη. Ναι. Wendell, σε περίμενα καιρό. Είμαι εδώ, επιτέλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Δεν έχεις ιδέα τι σε περιμένει. Ή σε ρωτάω κάτι που έχει ρωτήσει ο κόσμος. Ωραία. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Ψέματα λέει, είμαι σίγουρη ότι τα έχεις φτιάξει εσύ μόνος. Τίποτα. Θέλω να μου πεις λίγο πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, αν ζούσες Ελλάδα, αν ζούσες Γερμανία. Ζούσα στην Ελλάδα. Ωραία. Εδώ γεννήθηκα. Ωραία. Εδώ μεγάλωσα. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, ήσουν ένα παιδί κοινωνικό, ας πούμε, στο σχολείο, ήσουν πιο μαζεμένη? Ήμουν πολύ κοινωνικό παιδί. Καταρχήν έχω δυσλεξία. Αλήθεια. Ναι. Οπότε έπρεπε να κάνω ειδικά μαθήματα και έπαιρνα τα τεστ διαφορετικά και τα διαγωνίσματα και όλα αυτά. Okay. Ναι, οπότε με κοροϊδεύαν τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί πάντα λέγανε ότι. Η δυσλεκτική. Ναι, ότι, γιατί ήταν από τα πρώτα σχολεία που το ξεκίνησαν αυτό. Δεν είχε περάσει ακόμα στην Ελλάδα αυτό. Ήμουνα γενικά πολύ κοινωνικό παιδί. Δεν τα πήγαινα πολύ καλά στα μαθήματα. Ήσουν ένα τύπου πρόεδρος 15 μελούς και τέτοια. Τύπου, ναι. Και ήξερα ότι σίγουρα ότι δεν θα δουλέψω σε κάποιο γραφείο. Αυτό okay. το γνώριζα. Ήξερες ότι θες να γίνεις τραγουδίστρια? Και ναι και όχι. Δηλαδή η μαμά μου ήταν τραγουδίστρια. Okay. Μου άρεσε πολύ αυτό που έβλεπα. Αλλά επειδή μου έλειπε και δούλευε συνέχεια, έλεγα συνέχεια ότι δεν θα το κάνω εγώ αυτό σαν επάγγελμα. Και άμα κάνω παιδιά, δεν θα τραγουδάω και τέτοια. Αλλά μετά κάπως βγήκε μόνο του. Δηλαδή πήγα και σπούδασα marketing management, γιατί έπρεπε από μπάζ μου. Ναι, ναι, έχουμε ένα πτυχίο. Ναι, ναι. Και μετά εγώ άρχισα να ανεβάζω βιντεάκια στο Facebook. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό με την Panic Records. Αλλά δεν είσαι ένα παιδί τύπου που ονειρευόσουν να θα γίνω τραγουδίστρια, θα τα βρω. Όχι, όχι. Ποτέ. Όχι. Okay. Αρχικά δέχεσαι αρνητικά σχόλια. Πολλά. Τα διαβάζεις. Τα διάβαζα, τώρα δεν με ενδιαφέρουν πάρα. Είτε από sites, είτε κάτω από το YouTube, είτε στο Instagram. Ναι, όταν λέω δεν με ενδιαφέρουν, ενώ ότι δεν μου κάνουν καλό. Δεν θέλω. Δηλαδή και οι φίλοι μου και οι γονείς μου και οι γνωστοί μου και αυτά, αν είναι κάτι θα μου το πούνε όχι σε μέρα που τραγουδάω ή άμα έχω γύρισμα, με ενοχλούν πολύ εμένα. Σε επηρεάζουν πολύ. Πολύ, πολύ. Μπορώ να το σκέφτομαι μια εβδομάδα. Πες μου ένα σχόλιο, επειδή μου θυμάσαι ότι σε είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Πιο παλιά, όταν ήθελα να δουλέψω με έναν μεγάλο καλλιτέχνη, που πλέον δούλεψα μαζί του, τον είχαν πάρει τηλέφωνο για να συνεργαστώ μαζί του και τον άκουσα σε ανοιχτή ακρόαση. Όχι ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο μάνατζέρ του, να λέει: πες τη Ζώζεφη να βγάλει καμιά επιτυχία που θέλει να δουλέψει και με τον Τάδε, ας πούμε. Και είχα στραγωγή πολύ. Έκλαιγα και τέτοια. Και έλεγα: Θεέ μου, πότε θα κάνω επιτυχία. Αλλά μετά όλα πήγανε καλά. Και τελικά δούλεψε με αυτόν τον καλλιτέχνη. Δούλεψα με τον καλλιτέχνη και του το είπα, αλλά δεν το γνώριζε. Αλλά θέλω να πω μερικές φορές στη ζωή, ξέρεις. Έρχονται όλα. Έρχονται έτσι όπως πρέπει και άμα δουλέψεις πολύ, τα πτυχία. Okay. Θα δεχτώ το σχόλιο που είναι καλοπροαίρετο. Δηλαδή, μου πεις. Εσύ, αυτό που σου πω. Εσύ, διόρθωσε το αυτό, γιατί ξέρω εγώ, χρειάζεσαι να φτιάξεις αυτό. Αυτό το ακούω. Okay. Αλλά όταν είναι αρνητικό από την αρχή. Με κακία. Με κακία δεν το παίρνω στα σοβαρά. Okay. Είχα δει ότι είχες πει ότι παλιά, ξέρω εγώ, υπήρχε μια περίοδο στη ζωή σου που. Δεν είχες πολλά χρήματα, δυσκολευόσουνα. Ναι. Θες να μου μιλήσεις λίγο για το τότε? Είμαι ένα παιδί που έρχομαι από γερμανική οικογένεια, έτσι. Ο μπαμπάς μου λοιπόν είπε στα 18, τέλος. Μετά τα 18 εγώ πρέπει να δω τι θα κάνω. Έκανα πάρα πολλές δουλειές μέχρι να αποφασίσω τι ήταν αυτό που μου άρεσε, που ήταν το τραγούδι. Υπήρχαν και κάποια θέματα οικογενειακά και αυτά με τη μαμά μου που έπρεπε να βοηθήσω. Οπότε περάσαμε πολύ δύσκολες φάσεις. Γιατί η δουλειά μας, ας πούμε, είναι στα φώτα και με τα ωραία μας τα ρούχα και αυτά. Ναι. Αλλά ο κόσμος πολλές φορές μπορεί να μην γνωρίζει τι γίνεται από πίσω. Άρχισα να δουλεύω, ας πούμε. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο Βέρτι. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Και... Ναι, αλλά πόσο καιρό ήσουν σε αυτή την άσχημη, ας πούμε, κατάσταση που λες ότι δεν είχες να φας κάπου, ναι. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Ναι, ναι. Θα έλεγα και για ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ναι. Και... Δεν είχα βοήθεια από κάπου. Okay. Ό,τι έχω κάνει το έχω καταφέρει μόνη μου. Οπότε.
Ήταν όλα, ξέρεις. Και τότε τι έλεγες στον εαυτό σου, έλεγες εγώ θα τα καταφέρω, έλεγες ότι τελείωσε η ζωή μου, είμαι μια δυστυχισμένη. Νομίζω η δύναμη της επιβίωσης είναι η πιο δυνατή. Ο τρόπος που με αγκάλιασε ο κόσμος, δηλαδή θυμάμαι και εποχές που έκανα δύο δουλειές, δούλευα και στο Σαμόν και μετά σε βραδινή δουλειά και σε άλλη φάση για να μπορώ να επιβιώσω. Ο κόσμος ήταν όλο αυτό που έχει συμβεί ήταν από τον κόσμο που με στήριξε και με τα μάγια και με το πες μου τι. Ναι, αλλά εσύ το έφερες στον κόσμο, ρε παιδί μου. Ο κόσμος στηρίζει κάτι το οποίο απλά αξίζει. Ξέρεις, είναι... Δεν θα στηρίξει τον οποιοδήποτε. Είναι λίγο περίεργη η σχέση μας, γιατί όλο αυτό που κάνω είναι σαν να είναι... Θέλω να περνάει καλά ο κόσμος. Δηλαδή τα τραγούδια που φτιάχνω... Είναι για τον κόσμο. Είναι για τον κόσμο. Και ο κόσμος μου δίνει και εμένα τη δουλειά μου και την ύπαρξή μου στο κομμάτι αυτό. Ακριβώς. Είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ. Φαίνεται όμως ότι είσαι ευγνώμων. Αλήθεια. Φαίνεται. Ναι. Αν τώρα, ας πούμε, πήγαινες στην τότε Ζώζεφιν, όπως είσαι τώρα και με αυτά που έχεις καταφέρει τώρα, τι θα της έλεγες? Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι, να πιστέψεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Δηλαδή, εγώ τότε δεν πίστευα ότι μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Δεν πίστευα ότι μπορώ να έχω την αντοχή να τα καταφέρω μόνη μου. Και τελικά, ό,τι βάλεις στόχο στο μυαλό σου και άμα δουλέψεις, τίποτα δεν είναι άπιαστο. Υπήρχε κάποιος τότε που είτε σε σαμπόταρε, είτε σε... Γενικά, θέλω να πω, επειδή είμαστε στο 2022 και μιλάμε για ισότητα και Me Too και όλα αυτά και έχουμε απελευθερωθεί σε όλα τα κομμάτια, αλλά όσον αφορά τις γυναίκες, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή άμα κάτσεις και δεις top charts, θα δεις 10 άντρες και μία γυναίκα. Είναι μια ανδροκρατούμενη... δουλειά αυτή η καλλιτεχνική. Βλέπεις πάντα άντρες που είναι πρώτα ονόματα στα σχήματα, δεν υπηρεσχύουν οι γυναίκες. Και φαντάσου για μία κοπέλα που είναι ξανθιά όμορφη, με ωραίο σώμα, και δεν το λέω ψωνίστικα, το λέω ρεαλιστικά, πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσει και να την πάρουν και στα σοβαρά και να μην υπάρχει αυτό το ταμπού, μέχρι και ταμπού από μία μελαχρινή σε μία ξανθιά, έτσι. Βέβαια. Και μετά όποιος, αυτό που καθόμαστε λίγο και λένε «Α, τελικά δεν είναι και τόσο χαζή όσο νόμιζα» ή «Α, είναι έξυπνη, α, ξέρεις». Επειδή η Ζώζεφιν, ας πούμε, ντύνεται έτσι, είναι ξανθιά. Ακριβώς. Ή μπορεί να φοράω ρόζι, μπορεί να είμαι ξανθιά. Αυτά είναι όλα ταμπού που μπορεί να έχουμε κάνει κάποια άλλα πράγματα πιο normal και ότι είμαστε ok και με τις γυναίκες δεν έχουμε. Έχει μείνει ακόμα στάσιμο όλο αυτό. Παλεύω γι' αυτό. Δηλαδή και για να βγει ένα νέο παιδί στο χώρο, γιατί υπάρχει ιεραρχία στο χώρο μας και άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια ή που είναι, ξέρεις, πολύ καταξιωμένοι, είναι δύσκολο για τα νέα παιδιά και χαίρομαι πολύ που ανοίγει ο χώρος. Και πολύ περισσότερο και για τις γυναίκες. Έχεις νιώσει ποτέ, επειδή είσαι όλα αυτά γυναίκα, όμορφη, μωρό σώμα, έχεις νιώσει ποτέ αρχικά από άλλους άντρες, ας πούμε, να σε θεωρούν κατώτεροι ή να σε απαξιούν ή να μην σε... Εγώ γενικά είμαι ένα παιδί που έχω φάει πάρα πολύ bullying σε αυτή τη δουλειά. Γιατί όμως? Νομίζω στην αρχή πολλοί ενοχλούνται μέχρι... Να τους αποδείξεις ότι δεν, ξέρω, δεν είναι απλά όμορφη, αξίζω κιόλας. Και να σου πω κάτι, μπορεί να έχει να κάνει και με το ρεπερτόριο. Περνάμε στο πρώτο θάρρος της βραδιάς. Θα σου δείχνω φωτογραφίες από... Κόσμο. Από τραγουδιστές. Α, ωραία. Και θα πρέπει να μου λες ένα ρεφρέν από ένα δικό της τραγούδι. Α, με έφερες να τραγουδήσω. Επίσης, ξέρω ότι δεν θυμάσαι στίχους καθόλου. Ναι, α, το θυμάμαι. Ξεκινάμε. Ναι, ναι. Νατάσα από φίλιο. Ναι. Ναι. Εγκεφαλικό, ξέρεις. Όχι, φλάκα κάνω. Το αγαπημένο μου. Για πες το πρώτο. Άκοπο θα πει. Αυτό θα το παίξει. Χωρίς μοντάζ. Άκοπο. Περίμενε. Φύγε. Σταμάτα. Παιδιά, έχω κινήσει πολύ. Πες αυτό το, μου αρέσει. Το αγαπημένο σου. Ναι, το... Την αγαπώ. Να... Νατάσα Μποφίλου. Ένα ρεφρέν της Νατάσας. Κοντινά στη Ζώζεφιν, παρακαλώ. Ωραία. Τι νέες, ωραία νύχια. Σταμάτα. Φέρτε μου τους στίχους. Ξέρα, δεν μπορώ να στο τραγουδήσω. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι, παιδί μου. Άρα χάνεις. Παραδέχεσαι την ίδια σου. Έχω πρόβλημα με τους στίχους, πραγματικά. Ντρέπομαι. Μάι, καρδιά. Δεν γίνεται. Πονάει. Πιο πολύ.
Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι. Έλα, σταμάτα, βοήθαμε λίγο. Ρε, αγάπη, σε βοηθάω. Με η καρδιά πονέ, όταν ψηλώνει. Όταν ψηλώνει, σωστά. Εγώ όμω θα πάω. Να πέρα το πιο. Σε έχω βρει και σε χάνω. Αυτό. Α, για πες το μας. Άνοιξε τους στίχους να σου το πω. Αγάπη, δεν θέλω εδώ να τραγουδάς καλά. Θέλω εδώ να ξέρεις τους στίχους. Ωραία. Νατάσα. Νατάσα, συγγνώμη. Επόμενος. Ντροπή μου. Ντροπή, πραγματικά ντροπή. Σε έχω βρει και σε χάνω. Σταθερή μου αξία. Η ζωή μου σε τάξη, η καρδιά σε αξία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Έχεις ξεφτυλίσει, τέλος. Νούμερο 2. Δεν το πιστεύω αυτό. Ήμασταν μαζί στο Just καταρχήν. Το ξέρω. Δεν κάνατε bonding εκεί στο Just. Δεν έλεγες εσύ, σε έχουν για και να πει αυτή. Ναι, για πες. Όχι. Έλα, λοιπόν, Φίλιππε, δεν είναι σωστό αυτό. Καταρχήν, cut. Μα δεν ξέρεις τη ζωγό τσαμπάτο. Ωποπο, ποροποπο, ποροποπο, τι καημός. Ωποπο, ποροποπο, θα τρελαθώ. Εντάξει, εκεί. Έχεις χάσει και στα δύο. Ναι. Α, εντάξει. Μην ξεφτυλιστούμε. Όχι, εντάξει. Ελένη, θα ξέρω. Ένα ρεφρέν πρέπει να μας πεις. Φουέγκο. Συγγνώμη, είσαι τρελή. Τι να πω. Ένα ρεφρέν ενός τραγουδιού της Ελένης. Κολοκολόκο. Ωραία, εντάξει, τα είπα. Παιδί μου, περνά μέσα μου αεράκι. Ορίστε, εντάξει. Αγοράκι Λέμαργο. Να. Να σε κάνω ένα βραδάκι φάρος του Φολέγανδρου. Έλα, βρήκε ένα, έλα. Ένα στα τρία. Έλα, μασό. Ξέρω ποιο θα πω. Λοιπόν, συγγνώμη για όποιος το... Ξέρω στίχους, όποιος έρχεται και με βλέπει. Αλλά ξέρω μόνο αυτά που λέω στο πρόγραμμά μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν πειράζει. Σαν déjà vu, σαν να μη σε ζήσα αλλού. Σαν déjà vu. Ωραία. Τέλος πάντων τώρα. Τέλος πάντων τώρα. Ας τις το δώσουμε. Οπ! Με στο κρύο, με στη ζέστη, τραφικάντε! Αυτά τα ξέρει! Το σε έχω βρει και σε χάρη δεν τα ξέρει! Έλα! Έλα εσύ! Τίποτα! Μη μου λες τραγούδια που έχεις πει εσύ με τον Σαμπάνι! Παιδί μου, συγγνώμη, είστε στο ίδιο μαγαζί. Ναι, ή παιδί μου, αλλά τώρα είναι μεσημέρι και μου λες τραγούδα. Δεν θυμάμαι έτσι τους στίχους. Δηλαδή, αν είμαστε σε ένα κλαμπ, θα μου έρθει. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο. Θα με βρει ο Γιώργος που το ακούσε. Τέλεια, καλομήρα. My secret combination is a mystery for you. Ωραία. Το τη Ζώζεφιν λέει ένα στίχο και θεωρείται έχει κερδίσει. Δεν. Έλα, όχι. Και λέω ένα. Υποφέρω. Να τη χαιρέσαι. Έλα! Την καινούρια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι. Ωραία. Θα πω αυτό που λέω στο μαγαζί. Όπου κοιτάξεις, όπου κι αν ψάξεις, θα με βρεις μπροστά σου σε καλοκαίρια. Ναι, τώρα είναι το μαζονάκι, ναι. Και όμως έχασες. Και τελευταίο. Εντάξει τώρα. Εντάξει, ξέρεις, βέβαια. Αν η αγάπη μου... εντάξει, θα πάω για άλλο. Μα πάρ' και εσύ στο πιο καινούργιο τους. Ωραία, έλεγες... πώς μ' αγαπάς. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ποτέ δεν μιλάς για την προσωπική σου ζωή? Κοίταξε, επειδή το έκανα πιο παλιά αυτό και είχε ένα τίμημα, αποφάσισα να μην το ξανακάνω ποτέ. Και να μην γνωρίζει και κανένας. Γιατί πρώτον φαίνει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο που έχω. Δεν είναι γνωστός ή μπορεί να μην είναι γνωστός. Δεν είναι γνωστός, δεν... ακούω. Ρε παιδί μου. Είσαι ερωτευμένη. Γενικά ναι. Τώρα. Είσαι ερωτευμένη ναι ή όχι. Καταρχήν, είμαι πάντα ερωτευμένη. Με τον εαυτό μου. Ναι, άστα το. Είσαι ερωτευμένη, ρε μωρό μου. Δεν θέλω να συζητήσω για τα προσωπικά. Άρα είσαι, φαίνεται στα μάτια σου αρχικά. Είμαι, όταν καταρχήν, λες. Όταν μιλάω για τη μουσική, λάμπουν έτσι. Μα, μωρό μου, δεν μιλάμε για τη μουσική, μιλάμε για τον έρωτά σου τώρα. Μια χαρά, ναι. Είσαι καλά προσωπικά. Άρα να μην, ας πούμε, αν κάποιος ενδιαφέρεται εδώ από τους subscribers... Όχι, Φίλιππε, είμαι μόνη μου, κάθομαι έτσι στο σπίτι, είμαι μόνη μου. Να μην στείλει. Έχεις άνθρωπο. Έχω, κι εγώ δεν έχω, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Εγώ, ας πούμε, είμαι μόνος μου στο σπίτι και κάθομαι έτσι, άρα δεν είναι αυτονόητο. Όχι μόνος, έχεις το ρου. Ναι, έχω το ρου. Άρα, παιδιά, μην στείλετε. Άρα, ψάχνουμε κάτι. Ψάχνουμε εδώ. Θα σου δίνω μια συνθήκη.
Και θα πρέπει να μου πεις ένα στίχο από τα δικά σου τραγούδια μόνο. Μόνο δικά σου τραγούδια μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Τι θα έλεγες, τι θα πάνταγες σε αυτή τη συνθήκη. Πιάνεις τον κόμενό σου, ναι, να σε κερατώνει. Ναι. Και του λες... Τι να μου πούνε τα καλύτερα παιδιά, γιατί κι εσύ ήσουν ένα από αυτά. Βλέπεις ωραίο γκομενάκι στο κλαμπ και θες να πας να το την πέσεις, ναι, ναι, και του λες... Με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που το πας και απ' το καλημέρα, σε να σκεφτόμαι όλη μέρα. Βέβαια τον είχες δει στο κλαμπ εσύ, εννοείται, πότε πρόλαβε να σε κρατήσει με τα μάγια του. Όταν αυτός που θέλεις, γουστάρεις κάποιον και σου λέει ότι σε βλέπει φιλικά. Πω, friendzone. Σε βάζει κατευθείαν friendzone. Friendzone. Πες μου τι, τι περίμενες εσύ. Να έχεις φύγει μακριά και να θέλω πιο πολύ. Ναι, ναι, πιο πολύ. Άντε, γεια. Πω, όταν βλέπεις τον πρώην σου, ναι, ναι, στο πρώτο τραπέζι, στο μαγαζί που τραγουδάς. Εδώ που είμαι πια δεν έχω σημά, για σένα εγώ δεν κάνω ούτε βήμα. Αυτό. Τέρμος εδώ. Όταν ο γκόμενός σου, ναι, σου προτείνει να έχετε ανοιχτή σχέση. Τι λες, ρε. τίποτα, εκεί θα έλεγα... Σε έχουν για παλιό παιδό. Α, θα έλεγες ναι όμως άρα τελικά. Όχι, όχι. Μα το δικό μου το παλιό παιδό σας και σε αγαπώ. Και καλά, θα το κοίναγα μετά ότι... Έλα, φιλάκια μαλακίες, έλεγα για το τραγούδι μου. Ναι, ναι. Όχι, του τύπου λέει αυτό στην αρχή ότι δεν θέλει σχέση, αλλά μετά θα ζείτε γι' αυτό σχέση. Α, θα το γύρναγες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε στη σχέση σου, είσαι ζηλιάρα. Πώς με κόβεις. Πάρα πολύ. Είμαι και λίγο drama queen. Είμαι... Μόνος. Δηλαδή έχει να μου απαντήσει 3-4 ώρες. Όχι, λίγο μπορεί να μην έχει συμβεί κάτι, αλλά ας δημιουργήσω και ένα πρόβλημα. Α, εγώ ζούδιο είσαι. Λέω, με σκοτιό. Ωραία, εγώ μην χτίζουμε κρυό. Ωραία. Κινητό έχει ψάξει. Ναι, ναι. Και... ναι. Άσχημα τα πράγματα. Ναι, ναι. Παλιά αυτό. Τι βρήκες, βρήκες μηνύματα. Ναι, βρήκα. Και του τα πες. Την ώρα και τη στιγμή που τα βρήκα. Δεν έπρεπε. Ναι, χώρισες. Είναι που χώριζε που το ξαναβρήκαμε, αλλά και αυτό συνέχισε και έπρεπε να μην το είχα κοιτάξει. Έπρεπε να είχα χωρίσει. Πάρει την απόφαση εκείνη τη στιγμή. Ναι, παιδιά, η αλήθεια γιατί είναι. Γιατί όταν το κάνει, πρέπει να είσαι και αποφασισμένο ότι ναι, θα το πα μονόδρομα. Τώρα έχει ηρεμήσει καθόλου. Τώρα νομίζω ασχολούμαι μόνο με τη δουλειά μου. Δεν, ούτε ψάχνω κινητά. Μα ασχολείσαι με τη δουλειά σου, αλλά μα είπε ότι δεν κάθεσαι και μόνο στο σπίτι όμω. Εντάξει, αλλά ρώταμε πόσα βράδια κάθομαι στο σπίτι μου. Ένα. Έχει παρακολουθήσει, α πούμε. Κοίταξε, αυτό δεν το έχω ξαναπεί. Αυτό που έχω κάνει, που το κάνω ακόμα καμία φορά. Βγαίνω πίσω από τη σκηνή όταν έρχεται κάποιος να με δει και πάω και παρακολουθώ να δω πώς συμπεριφέρεται, να δω. Γενικά με ποια μιλάει, πώς συμπεριφέρεται. Και έχω δει διάφορα πραγματάκια. Κατά καιρούς. Και κοιτάω χωρίς να ξέρουν ότι κοιτάω. Και μετά πριν να ανέβω πάνω στη σκηνή, λέω τώρα θα σου πω εγώ. Δεν θα σε κοιτάξω καθόλου. Μα συγγνώμη, εσύ έχεις να βγεις στη σκηνή και πας και βλέπεις τι κάνει ακόμα σε και εσύ πια. Έχεις πέσει τα πατώματα. Ναι, ναι, ναι. Να κλαίς, να στέλνεις ναι, σε θέλω πίσω, συγγνώμη. Όχι, σε θέλω πίσω, όχι. Έχω πέσει μόνο στα πατώματα okay, και δεν το έχει μάθει και ποτέ. Δεν το έχει μάθει ποτέ. Δηλαδή, μόνη μου θα πέσει. Μόνη σου. Ναι. Σε παίρνει τηλέφωνο. Και λέω, ναι, τι θέλεις. Α, okay. Και α, είσαι τέτοια. Ναι, είμαι τέτοια. Ζητάς εύκολα συγγνώμη. Όχι τώρα στα κομμενικά γενικά. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δηλαδή, άμα καταλάβεις ότι έχεις κάνει μαλακία στον Νίκο. Είμαι εγωίστρια πολύ. Δεν θα ζητήσεις συγγνώμη. Θέλω να περνάει το δικό μου. Ναι, αλλά δεν θα παραδεχτείς το λάθος σου. Ξέρεις που το παραδέχομαι. Δηλαδή, μπορεί να είναι όλα πολύ σοβαρά και να τσακωνόμαστε και άμα μου πεις, έλα. Ξέρεις, μου κάνει μια πλάκα. Ναι. Από εκεί μπορεί να σπάγαμε πιάτα, να αρχίσω να γελάω και να τελειώσει εκεί. Θα πεις όμως, ναι, sorry, μαλακία ναι, άμα μου. Άμα πάει έτσι. Άμα με πας κόντρα. Τελείωσε. Ναι. Θέλω τώρα, καλό μου κορίτσι, να πάρεις τον Πέτρο Ιακωβίδη τηλέφωνο. Ναι. Και να του μιλάς μόνο αγγλικά. Α, θα γελάσουμε πολύ. Μπορώ να έχω το κινητό μου, παρακαλώ. Έλα. Hi. Τι έγινε. How are you? Καλά είμαι. Γιατί μου μιλάς αγγλικά. I cannot speak in Greek now. Only in English. Δεν πειράζει να σου μιλάω στα ελληνικά. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ. What are you doing now? Where are you? Πάω στο στούντιο, γιατί έχω ραντεβού. New song. Duetto. Ah, okay. Did you eat something today? Μιλάω και με ελληνική προφορά. Την ομελέτα έφαγα το πρωί.
Okay, Peter. Are you gonna go somewhere tomorrow? Άμα θα πάω κάπου αύριο. Yes. Δουλεύω αύριο. Oh yeah, me too. Where? Λοιπόν, με έχει βάλει και κάνω φάρσα ο Φίπστερ εδώ. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη, δεν ψάρεσαι. Εγώ ήθελα να ακούσω μια λέξη στα αγγλικά όμως. Πες μας κάτι στα αγγλικά, επειδή ξέρω ότι ξέρεις πολύ καλά αγγλικά. Όχι, να σου πω κάτι. Έγινε ίδρυε, δεν μην γίνεται κι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Γεια σου. Γεια. Ποιον θεωρείς τον πιο σεξι άντρα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, τον Νίνο. Ναι. Και τον Κωνσταντίνο Αργυρός. Κωνσταντίνος Αργυρός. Αλλά να σου πω κάτι, sorry. Λοιπόν, πέρα από την ομορφιά, είναι ελκυστικό, ενώ και ο χαρακτήρας. Δηλαδή, μπορεί να κάτσει λίγο και να είναι ένας με τον χαρακτήρα του να σε κερδίσει. Μόνο εξωτερικά. Και να μην είναι πολύ όμορφος και να πεις τι ωραίος άντρας. Ωραία, ωραία πάσα. Τι θες να έχει ο σύντροφός σου, τι σε κερδίζει? Χιούμορ. Ναι. Κοίταξε, χιούμορ να. Να μην νιώθω ότι τριγκάρεται από την ύπαρξή μου, γιατί εκεί φαίνεται ο αληθινός άντρας. Να μην θέλει να με υποβιβάσει για να φανεί αυτός. Νομίζω χιούμορ και καλή καρδιά. Okay. Αυτό. Τι δεν θέλεις να έχει ο άλλος, δηλαδή τι δεν θες να είναι με τίποτα. Να είναι τσιγκούνης, να είναι αυτό. Τι δεν αντέχεις? Δεν αντέχω το ψέμα πλέον. Okay. Τώρα, εδώ που έχω φτάσει δεν αντέχω το ψέμα και δεν αντέχω και την ασέβεια. Αυτά τα δύο. Το τσιγκούνι θα πω, αντ, θα πληρώσω εγώ. Ναι, δεν με πειράζει. Δεν σε πειράζει. Ψέμα και ασέβεια δεν μπορείς. Ναι, παλιά δεν μπορούσα να πληρώσω, αλλά τώρα επειδή μπορώ, δεν με νοιάζει. Είσαι εσύ. Ναι, ναι, και ο μάγκας. Άκου τώρα, τι θα γίνει εδώ. Σε 8 λεπτά είναι το επόμενο challenge, το οποίο δεν το κάνεις. Τώρα θα συνεχίσουμε εμείς με τις ερωτήσεις. Έχουμε παραγγείλει να φάμε. Τέλειο, θα φάω κι εγώ. Περίμενε, για να φας εσύ. Το θάρρος που θα σε βάλω να κάνεις είναι: έχουμε βάλει μετρητά, θα πάρεις τις πίτσες και όταν πάει να σου πει τι που είναι με μετρητά, θα του πεις με πάρα πολύ ύφος. Αν μου θες βάλει και γυαλιά ηλίου, κάνω να το γουστάρεις. Είμαι η Ζόζεφιν, τι είναι, είναι πάρα πολύ διάσημη. Εγώ δεν πληρώνω ποτέ. Φίλιππ, εγώ δεν το κάνω. Είμαι πάρα πολύ διάσημη. Δεν μπορώ να το κάνω. Θες να φωνάξεις, θες να του τραγουδήσεις. Εντάξει, οκ. Ωραία, συνεχίζουμε τις ερωτήσεις. Μα κοκκίνησα πάλι. Έχεις κάνει. Γιατί δεν έχεις πάει ακόμα Eurovision? Δεν μου έχουν κάνει πρόταση και δεν έχει έρθει και το κατάλληλο τραγούδι. Θα πήγαινες όμως? Θέλω να πάει ένας άντρας πρώτα. Α, άκου τώρα, ναι. Να πάει ένας άντρας, να σπάσει την αλυσίδα αυτή που έχει συμβεί. Οκ. Okay. Και όταν πάει ένας άντρας. Ωραία, θα μετά θα είσαι εσύ. Οκ. Okay. Σε φλερτάρουν γενικά? Όχι. Καλά, οκ. Okay. Ήρθαμε εδώ να πούμε ψέματα ή ψέματα με τη Ζόζεφη. Το λέω χρόνια αυτό. Δεν σου στέλνω στο Instagram. Πάμε μαζί έξω να βγούμε για ποτό. Πάμε, θα δεις. Συγγνώμη, στο Instagram δεν σε φλερτάρουνε? Όχι. Του τύπου σε παντρεύομαι και ευχαριστώ να με ξέρει. Όχι. Το θέμα είναι να με ξέρει εγώ... και να το πει, γιατί αυτοί που ξέρουν δεν μου το λένε. Ποια θεωρείς ότι είναι η χειρότερη ατάκα πεσήματος που σου έχουν αυτό, κάνει? Αυτό, το ότι είσαι όμορφη. Θες να σου πει κάτι ψαγμένο για να σε κερδίσει? Κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Κάποιος, έχω ένα τατού εδώ από Σίλβια Πλάθ. Ναι. Όποιος ξέρει για να ψαγμένο. Και γέρνει και λέει, βλέπω ότι έχεις κάνει τη Σίλβια Πλάθ τατού στο χέρι και θα κάνω, πού ξέρεις τη Σίλβια Πλάθ, λέω εγώ. Και κάνει, ναι, ήταν στο πτυχίο μου στο κολέγιο και θα κάνω, ξέρεις τη Σίλβια Πλάθ. Και πιάσαμε συζήτηση για τη Σίλβια Πλάθ. Γιατί είναι ψαγμένη πίτρια. Αλλά σ' άρεσε αυτό που ήρθε να σου πει κάτι άλλο? Κάτι διαφορετικό από το να στέκεσαι στην ομορφιά και στο... Βασικά θέλω άλλος να με δει για αυτό που είμαι και όχι για αυτό που βλέπεις στη σκηνή. Και κλαίω τώρα. Ρε παιδί μου, πες μου δύο θετικά σου και δύο αρνητικά χαρακτηριστικά του εαυτού σου. Είμαι δοτική, είμαι ευχάριστη, είμαι εργατική. Πολύ. Τέλος πάντων, με τις παρέες μου και αυτά γελάμε πολύ. Οπότε. Τέλος πάντων, εσύ αν δεν γελάς, δεν με νοιάζει. Εγώ με τους φίλους μου γελάω. Θέλω να πω ότι αυτοί που είναι δίπλα μου, θέλω να με βλέπουν για αυτό που είμαι και όχι για αυτό που βλέπουν. Μα δεν θέλουμε τώρα, δεν μας νοιάζει να είναι κάποιος δίπλα σου για την Ζόζεφιν. Αυτό. Ωραία, πες μου. Αναζητάω δηλαδή το αληθινό αυτό. Την ειλικρίνεια. Για πες το, σε παρακαλώ, κοίτα την κάμερα και πες το. Αναζητάω την ειλικρίνεια. Είμαι η Ζόζη μου και αναζητάω την ειλικρίνεια. Ναι, δύο αρνητικά του εαυτού σου. Αρνητικά. Είμαι εγωίστρια. Αυτό που μπορεί να θεωρούν σνόμπ είναι από την ειλικρίνεια. Okay. Δηλαδή, μπορεί να κάνω εγώ ένα αστείο και να έχει δώσει ειλικρίνεια και να πούνε, όχι, ποιο είπε αυτό. Με πάγωσε. Ναι. Ναι. Αλλά είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι που το καταλαβαίνεις μετά από λίγο. Ah!
Έλα η πιο διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια τώρα. Έρχομαι. Είμαστε έτοιμοι, θα ανοίξω τώρα την πόρτα. Είστε έτοιμοι. Γράφουμε. Έγραφε. Ναι, ναι. Ναι. Έφυγε. Ναι. Είναι τρελά αυτό που γίνεται. Παιδιά, ντρέπομαι. Ήφος, ήφος. Α, τι κάνετε. Yeah. Ευχαριστώ. Yeah. Κοίταξε να δεις. Μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να πληρώσω. Ποιος θα το πει. Είμαι η Ζόζεφιν τώρα. Δεν... Να σας πω ένα τραγούδι. Όχι. Σε έχουν για παλιό παιδό. Τι, έτσι δεν είπανε στο τηλέφωνο. Είναι η Ζόζεφιν Βέντερ. Είναι πολύ διάσημη. Έλα, νιώθω πολύ άσχημα. Δεν μπορώ. Κύριε, συγγνώμη. Πόσο είναι. Γράφει κάμερα, κάνουμε πλάκα. Μην αρχώνεστε, δεν θα φανείτε πουθενά. Συγγνώμη, ήταν ένα τσάνι. Δεν φταίει η κοπέλα. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι. 20 κρατήστε. Μπορώ να κρατήσω. Όπω καλά έγινε, κοκκίνησε. Ευχαριστώ και εμείς. Και συγγνώμη. Bye. Κυκούλη. Κοκκίνησα. Φίλοι, θα σκοπό. Γιατί με κοίταγες. Για με κοίταγες, πάνε. Έτσι έκανε. Θα του πάμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει γραφτεί ή ακουστεί για σένα στα μίντια. Α, είχα ακούσει μια φορά ότι φώναζε, λέει, η Ζόζεφιν στο καμαρίνι της και έδιωξε το κομωτή της και την μακιγέρ της και τη στυλίστρια. Και εγώ δεν είχα λεφτά τότε, όχι για στυλίστρια, μακιγέρ και κομωτή. Θα έκανα μόνο. Που φώναζα. Και βγήκε άρθρο. Δεν είχα κάποιον να δουλεύει για μένα. Άβολο. Λοιπόν, θέλω να πάρεις τηλέφωνο τον Γιώργο Κακοσέο. Ναι. Και στο τέλος κάθε πρότασης θα του πεις ό,τι θέλεις, τι κάνεις, τι έφαγες, πώς περνάς και αυτά. Στο τέλος κάθε πρότασης θα λες νιάου. Οχ, οκ. Okay. Τώρα. Θα με βρίσουν όλοι μετά. Έλα. Τι γίνεται. Καλά, καλά, εσύ. Τι κάνεις. Καλά, ωραία εδώ. Πού. Νιάου. Σπίτι μου. Και τι γίνεται. Νιάου. Καλά. Τι νέα, Πέντρε. Καλά, μωρέ. Δουλεύεις αύριο. Δουλεύω, δουλεύω. Α, ωραία. Έβαλες το πλατινένιο στον τοίχο. Εννοείται, εννοείται. Εγώ έχω έρθει σε μια δουλειά τώρα. Σε ποια δουλειά. Είμαι σε ένα γύρισμα. Α, ναι, ναι. Γύρισμα. Έχω έρθει να μου φτιάξουν τα νύχια και το γυρνάνε βίντεο. Μιαου. Α, μπράβο, μιαου. Τα πιάσες, μιαου. Τη Δευτέρα πώς πέρασες, μιαου. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ρε, πας καλά, μιαου. Με έχουν βάλει και σου κάνω φάρσα. Α, τέλεια. Αλλά έκανες και εσύ ένα μιαου. Έκανες και εσύ μιαου στο τέλος. Έκανα. Είμαι εδώ με το Φίπστερ. Γεια σου, το Γιώργο. Το φίλο μου. Μετά δεν μου λένε κανένας μετά. Χαιρετίσματα. Φιλιά. Σ' αγαπάμε πολύ. Bye. Νιάου. Έχεις κάνει κάτι με κάποιον Έλληνα, ναι, γνωστό, ναι, σε έξενο, που να μην το έχει μάθει ο κόσμος. Και εσύ πιστεύεις τώρα ότι θα στο έλεγα. Μα δεν θα μου πεις ποιον. Μα θα στο έλεγα. Ναι, σιγά. Θα μου πεις ναι και τελείωσε. Ποιον. Τι λέω, ρε! Ζήγια, κάτι τέτοια. Δεν θα λέει ποιος είναι. Καλά, μην το έχουν πει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Για το τέλος, επειδή χθες βγήκε το καινούργιο σου τραγούδι, ωραία. Τώρα θα κάνουμε ένα TikTok, εγώ και εσύ. Ναι. Όπου θα φαίνεσαι εσύ, εγώ από πίσω θα είμαι πίσω σου. Παρακαλώ να περάσουν τα props. Θα έχω ένα μπαλόνι με ήλιον και θα κάνουμε TikTok που εσύ θα φαίνεσαι μπροστά, εγώ όμως θα τραγουδάω, ναι, με το ήλιον και θα είναι σαν είσαι εσύ, κατάλαβες. Κατάλαβα. Για πες μου λίγο το ρυθμό. Θέλει να με δεις στα μάτια, γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Το τραβάμε κανονικό βίντεο και βάλει το TikTok. Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι, ρε. Παιδιά, είσαι καλά. Πάει, πάει. Νίκο, φέρε μου ένα μπαλόνι. Το έχεις λύσει. Ναι, δεν είναι λύμα. Φέρ' το μου, περίμενε. Πιάστο. Ωραία.
Θέλει να με δει στα μάτια, γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια μου είχες τάξει εσύ. Θέλω να σε δω, του λέω, αλλά βράδια να μην κλαίω. Το τηλέφωνο χτυπάει, μα δεν είσαι εσύ. Το σηκώνω, μα δεν είσαι εσύ. Μπράβο, Φίλιππε! Μα δεν είσαι εσύ. Παιδιά, αυτό ήταν το θάρρος η αλήθεια. Παιδιά, αυτό είναι το θάρρος η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τη Ζώζεφιν. Εγώ ευχαριστώ. Να πάτε να ακούσετε το καινούριο της τραγούδι που έχει βγάλει και κλιπάρα. Θα το έχω εδώ από κάτω. Έλα, πες μας το ρεφρέν για να κλείσουμε. Θέλει να με δει στα μάτια, γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια, μου είχες τάξει εσύ. Το τηλέφωνο χτυπάει, μα δεν είσαι εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζώζεφιν, που είστε. Καλά, τι βαρετή φωνή χωρίς αυτό. Να πάτε να ακολουθήσετε τη Ζώζεφιν στο Instagram, να ακούσετε το καινούργιο της τραγούδι και άμα πάτε από εδώ, βάλτε στο βίντεο κλιπ της μια φωτιά. Πηγαίνετε στα σχόλια και βάλτε φωτιές να καταλάβουμε ότι είστε από εδώ. Μετά από αυτό το βίντεο θα μου λέει κανένας, λέει. Η Ζώζεφιν δεν θα έχει φίλους μετά από αυτό το βίντεο, αλλά και τι πειράζει, θα κάνει καριέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και εγώ πάρα πολύ. Φιλιά!